Buongiorno, per favore, mamma Roma, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το υπέροχο και πανέμορφο κανάλι που ονομάζεται WIP7. Στο σημερινό βίντεο, όπως διαβάσατε κάτω από το τίτλο, θα δοκιμάσω ιταλικά προϊόντα από την Ιταλία. Ιταλικά προϊόντα από την Ιταλία. Ναι, θα δοκιμάσω προϊόντα, γλυκά και αλμυρά, διάφορα πραγματάκια που μου φέρανε από την Ιταλία. Η αλήθεια είναι ότι είχα και πάρα πολύ καιρό να δοκιμάσω κάποια προϊόντα από άλλη χώρα, όπως είχα κάνει με τη Ρουμανία και τη Δανία. Σήμερα λοιπόν δοκιμάζουμε από την Ιταλία. Πάμε να μην χρονοτριβούμε. Παρακαλώ, πρώτο. Τι έχουμε εδώ? Ελντοράντα λαμίκα ντόρο, σάλσα μπαρμπεκιού. Καλά μου ξεκινάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι καταλαβαίνω, αυτά πρέπει να είναι φάση πατατάκια με γεύση μπαρμπεκιού. Λαμίκα ντόρο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Εν τω μεταξύ, απορία έχω να δω αν έχουν επιβιώσει από το αεροπλάνο. Μυρίζουνε... πώς θα το πω... κοίτα παράξενο πατατάκι. Έλα! Είναι ωραία! Είναι πάρα πολύ καλά. Έχουν όντως γεύση μπαρμπεκιού. Η μυρωδιά δεν μου θυμίζει κάτι σε μπαρμπεκιού, η αλήθεια είναι. Τα βάζω άνετα ένα... άντε, 7 στα 10. Τα καλύτερα μπαρμπεκιού ξέρεις ποια είναι. Τα ράφλες. Βγάζουν κάτι πικάντικο στο τέλος, αλλά πολύ ελαφρύ. Πικάντικο. Α! Ισχύει! Πολύ σωστό! Και εμένα μου τα θυμίζουν αυτά. Αυτό μου θύμισες. Έχεις δίκιο. Είναι σαν τη σοχόνος. Μπράβο. Πάμε, επόμενο. Καλά ξεκινάμε. Τι έχουμε τώρα? Πάλι πατατάκι με τόντο αντιτζιανάλε. Αυτά πρέπει να είναι πάτα. Πατατάκια. Λα πατατίνα. Λα πατατίνα. Λογικά αυτό θα πρέπει να σημαίνει πατάτα. Αυτά πρέπει να είναι κλασικά πατατάκια, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, κλασικότατα πατατάκια. Πατατάκια. Είναι κλασικά πατατάκια. Δεν μου αρέσουν τα κλασικά πατατάκια, οπότε θα τους βάλω ένα 6 στα 10. Να είμαστε αντικειμενικοί. Επόμενο! Flashback. Εν τω μεταξύ, απορία έχω να δω αν έχουν επιβιώσει από το αεροπλάνο. Μίλε βούλι. Βόλι. Βόγκλι. Από ό,τι ξέρω, οι Ιταλοί δεν το διαβάζουν το G όταν είναι μπροστά από το λάμδα. Είναι βόλι. 192 στράτη di croccandesa. Dal cuore goloso. Δεν ξέρω ιταλικά. Αυτά φαίνονται σαν να είναι σαν τυροπιτάκι με γέμιση σοκολάτα. Ωραία μυρίζει αυτό. Σαν κρουασάν μυρίζει. Όπα. Α, είναι σκληρό. Μυρίζει πολύ ωραία. Αχ, πώς το λένε. Σαν αποξηραμένο μιλφέι. Με σοκολάτα. Και απ' έξω μου θυμίζει, ξέρετε αυτό το κουτί που έχει απ' έξω τα μπισκότα και από μέσα έχει τα ραπτικά της γιαγιά. Έχει αυτά τα κουλουράκια με τη ζάχαρη από πάνω, τα μπισκοτάκια. Μου θυμίζει αυτό απ' έξω. Και μέσα είναι σαν αποξηραμένο μιλφέι και έχει και σοκολάτα. Ναι, είναι πολύ καλό. Σκέτο, δεν θα ήταν τόσο καλό, αλλά η σοκολάτα το απογειώνει. Είναι σαν να τρως σκληρό κρουασάν. Κρουασάν το οποίο το έχει αφήσει εκτός για 3-4 ώρες. Τους βάζω ένα 8 στα 10. Είναι πολύ καλό. Θα το δοκιμάσεις. Πάμε. Next. Thank you. Λοιπόν, ξαναγυρίσαμε στα αλμυρά. Κόνι. Λιλ Κόνι. SOS. Dime gusto nacho. Αυτά, εντάξει. Πρέπει να είναι αυτά τις πάπρικα, τα κονάκια που έχουμε κι εμείς. Ναι, από μυρωδιά δεν ενθουσιάζουν καθόλου, έχω να πω. Βγάζουν μια τυρίλα. Είναι πιο αφράτα από τα δικά μας τα κονάκια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι καλό. Θα τα ήθελα να ήταν λίγο πιο σκληρά, γιατί είναι ένα ελαφρύ σαν αφρός. Δαγκώνονται και σπάνε πάρα πολύ εύκολα. Ξέρεις με τι θα τα συνόδευα αυτά? Με μία μπύρα. Τα τρως τη βλέπεις σαν ετάγωνα. Θα τους βάλω ένα 7,5 στα 10. Oh, mamma Roma. Πάμε. Αυτά είναι βαριά, ρε. Νασκοντίνι, μουλίνο μπια... μπισκότα. Είναι μαύρη σοκολάτα. Και δεν μ' αρέσει η μαύρη σοκολάτα. Μυρίζει τα κρουασάν τα 7 days. Είναι μπισκότο φάση.
Είναι βαρύτσικο. Έχει μαύρη σοκολάτα. Δεν μου αρέσει καθόλου η μαύρη σοκολάτα. Σε τίποτα όμως. Γενικά, σαν μπισκότο, είναι λίγο σκληρούτσικο. Δεν ξέρω αν με φταίει από το ταξίδι. Κάτσε να φάω λίγο το απ' έξω χωρίς η σοκολάτα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν είναι για τα δικά μου γούστα γλυκό, έχω να πω. 4 στα 10. Θα του δώσω μια ευκαιρία, ρε φίλε, δεύτερη. Έλα, φάει. Σ' άρεσε αυτό το πράγμα. Αλήθεια, σ' άρεσε. Οι σφολιάτσεις ήταν καλύτερες. Ωραία, μαντέψτε ποιος θα τα πάρει αυτά. Πάμε, επόμενο. Σπερλάρι, τραντιζιόν, Ιταλιάνα από το 1836. Είναι σοκολατάκι από ό,τι καταλαβαίνω. Και μέσα, τι είναι, μαντολάτο. Σαν μαντολάτο μου θυμίζει από μέσα. Και δεν μ' αρέσει. Λες να είναι μαστιχωτό, όπως το λένε. Το εδώ είναι. Από γεύση, κορμάρα. Α, είναι τέτοιο. Μαντολάτο. Πω, με πικραμύγδαλο είναι. Πω, πω, καθόλου καλό κι αυτό. Αυτό είναι λίγο, λίγο out. Έλα. Αυτό του βάζω 2 στα 10. Το προηγούμενο είναι το καλύτερο με τη μαύρη σοκολάτα. Αυτά, ξέρετε, δωράκι στα άτομα που δεν συμπαθείτε. Σπερλάρι, μορμπιντέλι, γλυκά για το σχολείο. Και σχολές, άμα θέλετε να πάτε να κεράσετε, ό,τι καλύτερο. Ξέρετε σε ποιον τα δώσετε αυτά. Στους φίλους. Ένα διάλειμμα να πιω νεράκι. Παραγωγή, πέτα. Πάλι γλυκό. Wittors Golden. Αυτό πρέπει να είναι σαν το... Πώς το λένε αυτό που έχει δημητριακά μέσα, μωρέ. Crunch. Καλά το θυμίζω. Έλα, μωρέ. Cute. Συσκευασία μέσα στη συσκευασία. Α, είναι μικρούλι. Περίμενα να είναι πιο μεγάλο. Τώρα χτυπάει γεύσης. Μου θυμίζει απλά την Crunch. Καλούτσικο. Του βάζω ένα 7 στα 10. Όχι, θα είμαι αντικειμενικός. Ένα 7 στα 10. Νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Έλα να δοκιμάσεις. Next. Κάτι αλμυρό, ελπίζω. Κρικ, κροκ. Ουφ. Α, πουφ. Εντάξει, αυτό το ξέρω. 4 φρομάτζι, 4 τυριά. Κότε αλφόρνο. Κότε δεν ξέρω τι είναι, αλφόρνο είναι στο φούρνο. Τι είναι, σαν τις, πώς τις λένε αυτές τις μπάλες. Φουντούνια. Αυτό πρέπει να είναι σαν τα φουντούνια. Πω, έβγαλε μια μυρωδιά. Μύρισε ο Τίβερη σαν την Ιταλία. Αυτό εδώ είναι. Έλειωσε, ρε. Το έβαλες και έλειωσε, σαν τα γαριδάκια. Είναι αυτό τώρα 4 τυριά. Ρε, μας κορυδεύετε. Να φας εκεί αυθεντική πίτσα 4 τυριά, να καταλάβω. 4 τυριά. Αυτό δεν είναι 4 τυριά. Αυτό είναι γαριδάκι με γεύση τυρί. Άγευση το λίγο. Δεν είναι και τόσο πολύ ενδιαφέρον. Είχαν ανέβει οι προσδοκίες μου γι' αυτό. Και σου αφήνει πολύ πράγμα μέσα. Σαν έχω φάει κουταλιά σκόνη. Ναι, γιατί έχεις φάει κουταλιά σκόνη και το λες από εμπειρία. Πω, πω. Τώρα ξέρεις τι έχω, Έχω μια γεύση σοκολάτα γάλακτος με 4 τυριά. Θα βάζω ένα 4 στα 10. Πω, πω, πολύ άσχημα. Παρ' όλα αυτά τρώω. Κοίταξε, με αυτά βλέπεις αγώνα. Όχ, βλέπω πάλι γλυκό. Πέτα. Όρο τσιόκ ποκέτ. Το πρέπει να είναι μαύρη σοκολάτα. Μπορούμε να γκουγκλάρουμε τι είναι το μάγκρο. Όχι, λεπτό σημαίνει το μάγκρο. Αλκακάο μάγκρο. Λεπτή σοκολάτα. Κοίτα συσκευασία. Το δίνει στο μικρό σου παιδάκι και πάει στο σχολείο με αυτά. Αχ, είναι πολύ μικρούλια. Και μυρίζει σοκολάτα γάλακτος. Κοίτα πόσο μικρό είναι. Δεν μου αρέσει η γεύση τους. Είναι γλυκά. Λυπάμαι τα παιδιά που το τρώνε αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάτι παρόμοιο με αυτά. Όχι, τώρα έρχεται καλά η γεύση, δεν φταίνε τα προηγούμενα. Τουλάχιστον το σακουλάκι το είχαν γεμάτο μέχρι πάνω. Ξέρουν οι Ιταλοί. Δεν τσιγκουνεύονται. 5 στα 10. Πέτα. Πάτα. Μπαστοντσίνι, γκούστο φορμάτζιο. Φορμάτζιο είναι το τυρί. Κλασική μυρωδιά τυριού. Αυτό πρέπει να είναι αφρός. Αυτά είναι πιο σκληρά, η αλήθεια είναι. Πολύ ωραία. Αυτά μάλιστα. Αυτά αξίζουν. Μόλις τα βάζεις στο στόμα σου, δεν είναι αυτό που λιώνουν σαν τα τσίτος. Είναι πιο σκληρά. Έχουν έντονη ωραία γεύση του τυριού. Τα βάζω, όσο είχα βάλει στα πικόνι. Κόνι. Θα βάλω ένα 8 στα 10. Πάρα πολύ ωραία. Ω, μια μπυρίτσα λείπει. Πόσα άλλα έχουμε. Πεθαίνω. Ω, εδώ πέρα θα παίξεις λίγο μπάλα Champions League. Ίδιο προϊόν με διαφορετική γεύση. Το ένα είναι με πιστάτσιο.
φιστίκι, αγαπημένη μου γεύση στο παγωτό. Και το άλλο είναι κλασική λευκή σοκολάτα. Ποια ανοίγω πρώτα? Άνοιξα αμέσως, δεν χρειάζεται καν. Κοίτα συσκευασία. Σαν να την έχουν κάνει αποσυραπτικό και τσακ. Μπράβο στους Ιταλούς. Για να δούμε. Πιστάτσιο. Αχ, ναι. Αχ, είναι τόσο ωραίο. Δεν είναι τόσο έντονο το φιστίκι. Στο σκάι έτσι απαλά. Α, απίστευτο. Πω, πω. Πίστευα ότι, ξέρω εγώ, θα έχει περισσότερο γεύση της σοκολάτας και καθόλου φιστίκι. Παιδιά, αντιθέτως, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ισομοιρασμένο. Δηλαδή, ξεκινάει απευθείας η σοκολάτα και μετά σου ρίχνει μία έκρηξη το φιστίκι. Τρομερό. 9,5 στα 10. Και πάμε να δούμε και τα κλασικά. Εντάξει, αυτή πρέπει να είναι σοκολατίνα. Φαντάζομαι με τη σοκολάτα που είχε μέσα αυτό, απλά χωρίς το φιστίκι. Θα δείξει. Πω, πληγώθηκα. Όχι λιγώθηκα, πληγώθηκα. Ρε παιδιά, πείτε μου λίγο εσείς την άποψή σας. Μόνο εγώ, εκεί γύρω στο γυμνάσιο, μου άρεσαν πολύ τα ότι είχε πολύ ζάχαρη. Πλέον τη μισό τη ζάχαρη. Πάντα μέτρησε ο καφές, έτσι. Όχι, αυτό είναι σχέτη σοκολάτα. Έλα. Τους βάζω ένα τίποτα το wow, 6 στα 10. Και άλλη σοκολάτα. Ρίχτινα. Εντάξει, ήρεμα. Σοκολάτα, σπερλάρι, Ζανζιμπάρ. Ζανζιμπάρ. Αυτή πρέπει να είναι σοκολάτα γάλακτος με φουντούκι. Ετοιμάστε το νερό, έχω πεθάνει. Και έχει λιώσει. Α, ωραίο φαίνεται. Με φουντουκάκι έτσι. Σαν τις δικές μας σοκολάτες δεν έχει. Άνοστο πράγμα! Αυτό δεν είναι σοκολάτα. Αυτό είναι κάτι καφέ με ένα φουντούκι στη μέση. 4 στα 10. Θέλω να με ενημερώσει η παραγωγή πόσο έχουμε ακόμα. Τελευταίο! Έχω μάθει ότι το τελευταίο είναι και το καλύτερο, ε. Ισχύει. Έλα μωρέ, κοίτα τι ωραία συσκευασία. Αυτό το πας και δώρο πλάκα. Παίρνεις λουλουδάκια και δωράκι. Ραφαέλο, αυτά πρέπει να έχουν έρθει και εδώ. Δεν ξέρω, κάπου τα έχω ξαναδεί. Τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα πρέπει να τα φέρουν αυτά στα σούπερ μάρκετ. Έχουνε καρύδα απ' έξω, ε. Ωραία. Χιόνια στο καμπαναδιά. Σαν τρουφάκι δεν είναι. Αλλά με καρύδα. Για να δούμε. Έλα. Αυτό δεν είναι τρουφάκι. Δεν έχει την υφή που έχουμε τα δικά μας τρουφάκια. Και η καρύδα το κάνει απίστευτο. Το στέλνει σε άλλο level. Ωραία, μωρέ, αυτά είναι πολύ ωραία. Ήπιο, ούτε να σε λιγώνει. Χορταστικό, έντονες γεύσεις. Η καρύδα νομίζω είναι όλα τα λεφτά σε αυτό. Και το εσωτερικό αυτό με την κρέμα, απίστευτο. Ραφαέλο, 9,5 στα 10 κι εσύ. Θέλεις? Αυτά ήταν τα σημερινά ιταλικά προϊόντα. Θέλω κάτω στα σχόλια να μου γράψετε από ποια άλλη χώρα. Του. Αυτά τα ελληνικά μου. Από ποια άλλη χώρα θα θέλατε να δοκιμάσω διάφορα προϊόντα. Εκτός άμα θέλει κάποιος να μου στείλει. Στείλει αν με βλέπει κάποιος από μια άλλη χώρα, στείλε μου να σου φέρω κι εγώ προϊόντα από την Αλάσκα. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει σε αυτό το κανάλι. Ακολουθήστε με στο Instagram. Αυτό το Instagram, ρε παιδιά, αυτό το Instagram. Κάντε ένα follow. Να πάρουμε και εκεί κάνα follower. Whip7@PavloOfficial. Κάντε ένα follow εκεί πέρα να μαθαίνετε τι βίντεο θα έχει την άλλη Κυριακή. Αμάν με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και μέχρι την επόμενη φορά, αλλαγή συναισθημάτων. Ξέρεις ποιοι έχουν καλή αλλαγή συναισθημάτων? Οι διπρόσωποι. Και μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε ποτέ μα ποτέ να χαμογελάτε. Γεια σας! Κάπου έχω ξαναδεί αυτό το story. Όταν μαλώνουμε χωρίς να υπάρχουν λόγοι. Εκεί που κλάσεις όταν αρχίζεις και θολώνεις. Παιχνίδια του μυαλού. Αν θα απαντήσω περιμένεις σε μια φθόνη. Ίσως κι εγώ φυσμή το διάβασα ακόμη. Αυτή η μάχη ποιος θα πει πρώτο συγγνώμη. Yeah, the Zavu.